Στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός. Ο κύριος Γιαννακός αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία και της Πάτρας και δήλωσε την απόλυτη συμπαράστασή του στους υγειονομικούς, οι οποίοι, όπως είπε χαρακτηριστικά, από ήρωες πριν από λίγο καιρό, πλέον παρουσιάζονται ως υπέτειοι διασποράς της πανδημίας. Από την αποθέωση του υγειονομικού προσωπικού, περάσαμε στο ανάθεμα. Μέσα σε λίγες μέρες, από ήρωες που ήμασταν, τώρα είμαστε ανεύθυνοι επαγγελματίες επειδή δεν εμβολιαζόμαστε. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έβαλε κατά της Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρίας Θεοδωρίδου, εξηγώντας πως τα πράγματα δεν έχουν όπως τα διαπιστώνει η ίδια. Ο κύριος Γιαννακός εξηγεί γιατί δεν έχει εμβολιαστεί έως σήμερα ικανός αριθμός υγειονομικών. Το υγειονομικό προσωπικό έχει αλλάξει άποψη. Και όσοι ήταν επιφυλακτικοί θέλουν να εμβολιαστούν. Πηγαίνουν στα εμβολιαστικά κέντρα, εμβόλια δεν υπάρχουν και τους λένε. Πρέπει να εγγραφείτε στη γενική πλατφόρμα για να πάρετε τη σειρά σας. Και επειδή τώρα εμβολιάζονται οι ηλικιωμένοι και οι εργαζόμενοι είναι νεότεροι, αυτό σημαίνει ότι θα καθυστερήσει πάρα πολύ ο εμβολιασμός. Όπως έχει ανοίξει σε αυτή τη φάση η διαδικασία και εμβολιάζονται οι εργαζόμενοι για τη δεύτερη δόση ή εμβολιάζονται οι ηλικιωμένοι για την πρώτη δόση, παράλληλα να υπάρχει και μια άλλη δυνατότητα να εμβολιάζονται όσοι εργαζόμενοι θέλουν να εμβολιαστούν. Τα νοσοκομεία της περιοχής το ένα μετά το άλλο αποδεκατίζονται από υγειονομικούς που νοσούν και αναμένονται τα αποτελέσματα εξετάσεων για να αποδειχθεί αν νοσούν ακόμη και από τη Βρετανική μετάλλαξη. Μία μέρα μετά το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα και χτες σε εμάς παρουσιάστηκαν 10 κρούσματα σε συναδέλφους. Από αυτούς τους συνάδελφους θέλω να τονίσω ότι ήταν και κάποιοι που ήταν και εμβολιασμένοι και πιθανόν και τη δεύτερη δόση. Εδώ βλέπουμε ότι ο ιός δεν σταματάει, είναι πολύ ισχυρός. Στο ζήτημα των εμβολιασμών, η αλήθεια είναι ότι ο Αγίου Ανδρέας είχε χαμηλά ποσοστά, τα οποία εν πολλοίς οφείλονται στην κακή ενημέρωση και την πολιτική που ασκήθηκε εμβολιασμού της Επιτροπής Λοιμόξεων του νοσοκομείου. Αξίζει πάντως να αναφέρουμε πως σε ό,τι αφορά στο θόρυβο που έγινε από το μη εμβολιασμό μεγάλου αριθμού νοσηλευτών του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, ο διοικητής του Ιδρύματος τόνισε πως όποιος από το προσωπικό του Αγίου Ανδρέα επιθυμεί να εμβολιαστεί, μπορεί να το κάνει αυθημερών, ακόμη και αν δεν ήταν στην αρχική καταγραφή.